Ραγίζει καρδιές ο πάτερ Βυσσαρίωνας από την Κατούνα Ετωλοκαρνανίας, ο οποίος έχασε την 14χρονη κόρη του από ιατρικό λάθος, όπως καταγγέλει, μετά από χειρουργική επέμβαση γαστρικό δακτύλιο για να απαλλαγεί από την παχυσαρκία. Δύο ημέρες μετά την επέμβαση σε ιδιωτική κλινική και ενώ η 14χρονη είχε πάρει εξιτήριο, ένιωσε διαθεσία, την έπιασε αναβάσταχτη πόνη και μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο. Εκεί άφησε για πάντα την τελευταία της πνοή, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά της. Εμείς δεν είμαστε γιατροί, για να γνωρίζουμε. Τον εμπιστευτήκαμε, έκανε το λάθος του. Προς το παρόν είναι μια αμέλεια. Ο χρόνος θα δείξει τι θα εξελιχθεί και η ιατρολογιστική έρευνα. Εγώ το τονίζω και μέσα από το κανάλι σας, ως ιερέας, τον μνημόνευσα σήμερα υπέρ υγείας στον άνθρωπο και προσεύχομαι να μην το τύχει στα παιδιά του. Ως πατέρας όμως τριών παιδιών, που δυσκολεύομαι να εξηγήσω στη μικρή μου κόρη τη Μαρτέλα πότε θα επιστρέψει η βογό, θα κάνω αγώνα, ώστε ο Κύριος αυτός να μην ξαναχειρουργήσει. Ο πάτερ Βυσσαρίωνας, μέσα από την τραγωδία την οποία ζει, προσπαθεί να περάσει το μήνυμα ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να βιώνει σχολικό εκφοβισμό. Τα παιδιά αυτά, τα οποία τα πρίκησε ο Θεός με ένα διαφορετικό σώμα, γιατί είναι πρίκα αυτό, γιατί κάθε σώμα είναι κατοικητήριο ψυχής, αθανάτου, έχουν δικαίωμα στη ζωή. Έχουν δικαίωμα να ονειρευτούν, να ερωτευτούν, να εργαστούν, να κάνουν οικογένεια. Δεν μπορεί λοιπόν ο κάθε ψευδονταής και ο κάθε άνθρωπος ο οποίος σε μικρή ή σε μεγάλη ηλικία δεν διέπεται από αισθήματα ευγενίας να σκοτώνει πριν τον φυσιολογικό θάνατο τα παιδιά αυτά. Μέσα στον αβάσταχτο πόνο του, ο χαροκαμένος πατέρας ζητάει την παραδειγματική τιμωρία όσων ευθύνονται και έχει κινηθεί ήδη νομικά. Η γογό μου, το παιδάκι μου αυτό που σήμερα τελέσαμε το 9μερο μνημόσυνο μαζί με 450 ανθρώπους εδώ στην επανομή, ήταν η αρχή του bullying για να πάρουμε την απόφαση που πήραμε που κατέληξε μοιραία από το ιατρικό αυτό λάθος. Το μήνυμά μου είναι το εξής, στους γονείς, όχι στα παιδιά. Καλοί μου γονείς, όλα καλά χρυσά είναι. Καλές είναι οι ξένες γλώσσες, οι πολεμικές τέχνες, καλά είναι τα πτυχία, αλλά όλα αυτά γίνονται πτωχία όταν στα παιδιά μας δεν δίνουμε ευγένεια. Λίγες ώρες μετά την κηδεία της άτυχης γογούς, ένας ακόμη πατέρας βγήκε και μίλησε για τον θάνατο του 24χρονου γιού του, ο οποίος όπως τόνισε έφυγε από τη ζωή εξαιτίας ιατρικού λάθους από τον ίδιο γιατρό. Ο 24χρονος είχε προχωρήσει σε μια επέμβαση καλαισθησίας και μέσα σε 9 ημέρες υπέστη σηπτικό σοκ και κατέληξε.